Υγεία, στα Φιόρ. Δίπλα. Δίπλα, κάποιες ώρες με το αεροπλάνο, αλλά με το Αλφα Παντού κάνει τη διαδρομή αυτή σε μηδενικό χρόνο. Να πούμε την καλημέρα μας στον Άρη Γκούμα, μετά την Σκωτία, τη Σουηδία, τώρα και στην Νορβηγία. Τι ωραίο τοπίο είναι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας είχα εδώ κοντά μου. Είμαι στο ωραιότερο φιόρδ της Νορβηγίας, που από το 2005 ανήκει στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου από την UNESCO. Είμαι στο Νάροι Φιόρδ, που όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα στενό φιόρδ, είναι ένα παρακλάδι του μεγαλύτερου φιόρδ της Νορβηγίας, του μακρύτερου, μήκους 204 χιλιόμετρων. Και αυτή τη στιγμή μπροστά μου, στον Άρο Ιφιόρδ, θα διασχίσω το πιο στενό του σημείο, μόλις 250 μέτρα. Για να έχετε σύγκριση, θέλω να σας πω ότι το φάρδος, ας πούμε, στο Σόπνε Φιόρδ, το κυρίως φιόρδ, είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Έτσι εδώ πέρα γίνεται από όλα τα γραφεία μια διαδρομή, μια κρουαζιέρα, γιατί εδώ είναι πολύ έντονο το δραματικό, να το πω έτσι, τοπίο της περιοχής. Οι κορυφές των βουνών, βλέπετε, δεξιά και αριστερά, υψώνονται σε περίπου 1400 μέτρα. Άρη, πρέπει να κάνει αρκετό κρύο, το καταλαβαίνω, όχι μόνο από τα πλάνα, αλλά και από το σκουφάκι που φοράς. Ναι, κάνει αρκετό κρύο. Κάνει αρκετό κρύο εδώ μέσα στο φιόρδ. Τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε 11 βαθμούς. 11 βαθμούς. Εδώ. Μάλιστα. Και μπορεί να γράφει έχουμε κάποιο το σκουφάκι βαθμούς. Σου να είσαι ο καπετάνιος και μια αποστολή. Ναι. Πρέπει να είναι. Υπάρχουν άλλοι Έλληνες μαζί σου τώρα? Όχι, δεν έχω Έλληνες. Έχω ξένους ταξιδιώτες. Ποιες χώρες? Είναι από Καναδά, είναι από Ηνωμένες Πολιτείες και από Αυστραλία. Είναι αγγλόφωνο το group, που είναι και η γλώσσα που χειρίζομαι με άμεση, και είναι μια συνεργασία που κάνω με ένα άλλο γραφείο, με ξένο ταξιδιωτικό πράκτορα από το εξωτερικό. Πολύ ωραία. Και το πρόγραμμα, Άρη, περιλαμβάνει τι ομορφιές θα δείτε σήμερα? Ναι, έχουμε ήδη δύο ημέρες εδώ στην καρδιά του φιόρδ, μαζί με το σημερινό φιόρδ, τον Άρο Φιόρδ. Υπάρχει και το φιόρ του Καϊράγκερ, αυτά τα δύο είναι στη λίστα της UNESCO, το επισκεφθήκαμε προχτές. Χτες ανεβήκαμε σε Παγετώνα, ένα παρακλάδι του μεγαλύτερου παγετώνα της Ευρώπης. Να δούμε την επόμενη φορά, Άρη, από πού θα μας ξαναβγείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Να είστε καλά. Θα πάμε στη Μυρτώ Αλικάκη, αλλά προηγουμένως για μια εκτακτή είδηση θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Γιατζόγλου.